περάσατε πάνω στη σκηνή? Όπως κάθε χρόνο, ξεκινάμε με ένα soundcheck με σύννεφα. Κατά τη διάρκεια του soundcheck ρίχνει μια βροχή δυνατή, μετά βγάζει ήλιο και ερχόμαστε μετά να κάνουμε το live με την ενέργεια στο full, γιατί είναι αυτή η απρόβλεπτη κατάσταση εδώ στον Εστόριο, το ποτάμι δίπλα, μια σύννεφα, μια λιακάδα. Και νομίζω ότι μας βγάζει έτσι μια ενέργεια ιδιαίτερη αυτό το μέρος. Το λέω κάθε χρόνο ότι δεν ξέρω, αυτή η τοποθεσία είναι φυσικά οι κατασκηνωτές και ο κόσμος που έρχεται, που γίνεται μια μοναδική έτσι ζύμωση του χώρου, των ανθρώπων, της ενέργειας, και είναι μοναδικό το συνέστημα σε αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή εγώ σπάνια το βιώνω με τέτοιο τρόπο. Ίσως επίσης να παίζουν ρόλο τα πολλά χιλιόμετρα για να έρθουμε. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος από κάτω πώς τον αισθάνθηκες? Τι να πω, είναι γενναιόδοροι, πολύ. Πολύ γενναιόδοροι. Δηλαδή απλόχεροι. Μια νυχτωσιά ανθρώπων που συμμετέχουν από την αρχή μέχρι το φινάλι της συναυλίας χωρίς να κουραστούν. Είναι ένα στοίχημα αντοχών αυτό. Ποιος αντέξει πιο πολύ. Γιατί τώρα τα καταφέρνουμε κι εμείς. Τώρα δεν ξέρω αν έρθουμε κι άλλες χρονιές όσο περνάνε και τα χρόνια. Πόσες δόσεις ποταμίσιας τρέλας χρειάζονται για να συγχρονιστούν τόσα σφυρίγματα στο ρυθμό σου? Νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η αίσθηση ελευθερίας που έχουν τα παιδιά εδώ. Αυτό είναι μοναδικό. Γιατί στις μέρες μας είναι σπάνιο να βρεις νέους ανθρώπους να πραγματικά να αισθάνονται ελεύθεροι. Στον χώρο που κινούνται, στον χώρο που τραγουδούν, στον χώρο που ερωτεύονται, στον χρόνο που μοιράζονται μεταξύ τους. Και συντονίζονται με αυτόν τον τρόπο ιδανικά. Έχεις κάνει κάμπινγκ ποτέ? Ναι, έχω κάνει. Ελεύθερο κάμπινγκ. Έχω κάνει και οργανωμένο με γονείς. Αλλά πολύ παλιά. Με τροχόσπιτο, θυμάμαι τότε. Σου άρεσε? Μου άρεσε. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι όσο μεγαλώναμε, ειδικά με το τροχόσπιτο, και δεν συμβαδίσαν τα ωράρια μας και όλο κάποιος ερχόταν πιο αργά, ξυπνάγαμε όλοι γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο, κινείται πάρα πολύ. Αλλά με σκηνή και ελεύθερο κάμπινγκ μου άρεσε πολύ. Δεν το προτιμώ πια, να είμαι ειλικρινής. Δεν το προτιμώ πια. Γιατί, να σου πω τι γίνεται, επειδή είναι συνεχείς οι μετακινήσεις μας και οι περιοδίες εξαντλητικές, έθεσε όταν θα κάνεις διακοπές τις λιγοστές μέρες, να μην στήσεις σκηνή και να ξεστήνεις κτλ. Θες κάτι πιο σταθερό. Τα απρόπτωτα πώς τα είδες σήμερα στο live, όπως παραδείγματος χάρη όπως έσπασε η χορδή ή την παρεμβολή ενός χορευτή πάνω στη σκηνή μαζί σου? Πώς τα είδες όλα αυτά? Ο χορευτής ήταν γλυκύτατος, διακριτικός και ευγενικός. Έκανε μια μικρή φιγούρα και κατέβηκε. Δεν έκανε κατάχρηση του χώρου και του χρόνου. Και η χορδή που έσπασε, τι να πω, σπάει μια φορά τα 2-3 χρόνια μια χορδή και έτυχε εδώ τη στιγμή που αποθεώνανε τον Άγγελο. Είναι και αυτό μέρος της τελετουργίας που λαμβάνει η χώρα. Και δύο λόγια για το φεστιβάλ, ας πεις. Το φεστιβάλ είμαι χαρούμενος που υπάρχει. Που υπάρχει και γίνεται. Ειδικά μια τόσο δύσκολη χρονιά όσο φετινή. Γιατί άλλες χρονιές λέγαμε ότι υπάρχει κρίση, ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και δεν περιμέναμε να υπάρχουν τόσο χειρότερες καταστάσεις. Φέτος ήταν μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Κάνανε αυτή την αναβολή οι διοργανωτές και κατορθώσαν παρόλα αυτά να κάνουν το φεστιβάλ και να το πραγματώσουν. Για μένα αυτό αξίζει συγχαρητήρια και εμψύχωσης και υποστήριξης από όλους για τον χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.